εξήγησα στον πρόεδρο ότι τα χρήματα δεν ήταν για να παίξω εγώ χρηματιστήριο, ήταν για να παίξει αυτός χρηματιστήριο στην, στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει καμία αγορά μετοχών ή οποιοδήποτε άλλων τίτλων στο όνομά μου και μπορεί να το ψάξουν όλες οι επιτροπές, είτε υπάρχει αγορά εξ ονόματός μου από κάποιον τρίτον. Δεν υπάρχει καμία αγορά χρηματιστηριακού υλικού στο όνομά μου. Άρα εσείς του δανείσατε χρήματα. Αυτό τα δίνει για να παίξει αυτός. Τώρα, μέσα στην αυτή μου άνεση, στη δήλωση την οποία είχα κάνει και από τα. Μπορεί να ήταν και δικό μου φάουλ που είπα ότι ήταν για το θέμα. Απλώς θα μου έδινε κάθε μήνα τα 500 ευρώ που αντιστοιχούσαν στο 10%. Μπορεί να το πατόκο και τα λοιπά και τέτοια, ήταν λάθος. Αλλά στην ουσία αυτό που ενδιαφέρει, πιστεύω, τις επιτροπές, δεν υπάρχει κανένα χρηματιστηριακό υλικό. Έχετε κάποια απάντηση σε αυτό που λέει ο κύριος Αποστολόπουλος? Ο κύριος Αποστολόπουλος στην κατάθεσή του δεν δέχεται ούτε καν ότι τον έχω δέσει. Και γι' αυτό. Ναι. Ότι ουσιαστικά αυτός ήθελε να σας παγιδεύσει, διότι εσείς του ζητούσατε λεφτά για να εξαγοραστείτε και ότι δεν τον έβαλε κανείς και ότι όλα τα έκανε από μόνος του για να παγιδεύσει εσάς και να αποδείξει τον κύριο Καμένο ότι εσείς είστε αυτός που θέλει να εξαγοραστεί. Κύριε Τάκη, είναι κατηγορούμενος, έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Η κατάσταση είναι ότι ομολόγησε ότι έκανε τη δωροδοκία για να αποδείξει ότι είμαι ανέντιμος, δεν παρέδωσε κανένα υλικό πουθενά. Εν αντιθέσει με εμένα που πήγα κατευθείαν στην εισαγγελία και στις αρχές, το ότι δεν κατέδωσα, επειδή λένε γιατί δεν κατέδωσα την πρώτη συνομιλία το όνομά του, είτε συμφωνούσε ο εισαγγελέας, δεν συμφωνούσε, είναι απόδειξη σήμερα ετρανή ότι μετά από δύο μέρες η κατάθεση του κυρίου Αποστολόπουλου βγήκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πόσο, δείχνει πόσο διάτρητο είναι το δικαστικό σύστημα. Εγώ έχω ζητήσει και σήμερα με τη δικηγόρο μου την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να δούμε με ποιους συνομιλούσε ο κύριος Αποστολόπουλος. Και να, δεν κατηγορώ κανέναν, επαναλαμβάνω, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα, είτε δημοσιογράφοι αυτοί με τους οποίους συνομιλούσε, να δούμε πραγματικά το μέγεθος της διάστασης των πραγμάτων και ποιον εκπροσωπούσε ο κύριος Αποστολόπουλος. Ο Αποστολόπουλος σας είπε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχατε. Δεν υπάρχει κανένα μονταρισμένο υλικό, κυρία μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην το συζητάμε, δεν υπάρχει μονταρισμένο υλικό. Έχει παραδοθεί το υλικό κατευθείαν στην. Από πού ποιος σας είπε ότι είναι μονταρισμένο το υλικό? Αφού. Ποιες πληροφορίες πάρει, γι' αυτό σας λέμε για μη θέματα και τερατουργήματα των δημοσιογράφων, τη στιγμή που το υλικό έχει παραδοθεί κατευθείαν στην πηγή του στην εισαγγελία και κρατήθηκε στο χρηματοκιβώτιο του κυρίου, Ντογιάκου. Πώς έγινε να είναι πειραγμένο? Φαίνεται από την. Και δεν έχει βγάλει κανένα πόρισμα η Επιτροπή Εγκληματολογικών Ερευνών. Άρα λοιπόν είναι μη θέματα όλα αυτά τα οποία λέγονται. Στο περιεχόμενο, στο περιεχόμενο. Ήταν πάρα πολύ κοντά. Πολύ ναι, πολύ κοντά είμαστε και πουλάγαμε. Κάναμε αυτό. Σας παρακαλώ. Ναι, στο περιεχόμενο τη συνομιλία που είχατε με τον Αποστολόπουλο κατά τη διάρκεια τη εγγραφή. Σας είπε ο Αποστολόπουλος ότι υπάρχουν κι άλλοι που τα έχουν πάρει ή άφησε υπόνοιες ότι μπορεί να τα πάρουν? Υπάρχουν μέσα καταγεγραμμένα μέσα στο υλικό το οποίο θεωρείται προϊόν υποκλοπής και παρακαλάμε. Υπάρχει και πολιτικό κόμμα το οποίο τα έχει πάρει. Αναφέρει πάρα πολλά μέσα στο αυτό ότι υπάρχουν πολλοί στις συνομιλίες που αναφέρει ονόματα, πράξεις, καταστάσεις. Είναι τρα. Ζητήστε και ακόμα. Ζητήστε και πιέστε να βγει στον αέρα το ηχογραφηθέν υλικό, το ηχογραφητή, οι δύο ηχογραφητές στις συνομιλίες και θα καταλάβετε πολλά. Δεν είναι. Τώρα αυτά υπάρχουν γιατί είναι προϊόν υποκλοπής. Λέτε. Προϊόν υποκλοπής. Γι' αυτό σας πω.